Αμέσως μετά την επίτευξη της πολιτικής συμφωνίας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, το Eurogroup τη χαιρέτησε εκδίδοντας ανακοίνωση με την οποία κάνει λόγο για συμφωνία επί ενός προγράμματος βασισμένου σε φιλόδοξα μέτρα που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα σε αποφασιστική δράση προκειμένου να εφαρμοστεί η απαιτούμενη δημοσιονομική προσαρμογή και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα καθώς και τη βιωσιμότητα και ισόρροπη ανάπτυξη που θα επιτρέψει να αντιμετωπιστούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τα πρόσθετα μέτρα περιλαμβάνουν την εισαγωγή μιας εμπροσοβαρούς εφάπαξης φοράς σταθερότητας που θα εφαρμόζεται σε καταθέτες που κατοικούν και όσους δεν κατοικούν στην Κύπρο. Περιλαμβάνουν την αύξηση της παρακράτησης φόρου στο κεφαλαιακό εισόδημα, την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την αύξηση του εταιρικού φόρου και τη συμμετοχή των κατόχων αξιογράφων. Αναφορά γίνεται και στο δάνειο από τρίτη χώρα, καθώς και τις ιδιωτικοποιήσεις. Το Eurogroup προσβλέπει σε μια συμφωνία μεταξύ της Κύπρου και της Ρωσίας για χρηματική συνεισφορά και καλωσορίζει τη δέσμευση των κυπριακών αρχών να επιταχύνουν τις προσπάθειες στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων. Εκφράζει την πεποίθηση ότι αυτές οι πρωτοβουλίες και η αυστηρή εφαρμογή των συμφωνηθέντων όρων θα επιτρέψει στο κυπριακό δημόσιο χρέος, το οποίο προσβλέπεται να φτάσει στα 100% του ΑΕΠ το 2020, να παραμείνει σε βιώσιμη τροχιά και να ενισχύσει την προοπτική οικονομικής ανάπτυξης. Το Eurogroup αναφέρεται επίσης σε διαβεβαιώσεις για έναρξη ελέγχου των περιξεπλήματος βρώμικου χρήματος νόμου και τις χαιρετίζει. Τέλος, αναφέρει ότι η οικονομική βοήθεια προς την Κύπρο θα διασφαλίσει την οικονομική σταθερότητα του νησιού και της Ευρωζώνης συνολικά με τη χορήγηση μιας οικονομικής βοήθειας της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.